Όταν λέμε τριώδιο, λέμε μια περίοδος η οποία αρχίζει από την Κυριακή που αναγινώσετε επ' εκκλησίες, η παραβολή του τελώνου και φαρισαίου, και τελειώνει τη νύχτα της Αναστάσεως. Την ονομασία την έχει πάρει και αυτός ο κόσμος που λέει ανοίγει το τριώδιο, με παραφθορά βέβαια, την έχει πάρει από ένα βιβλίο της Εκκλησίας. Μέσα στα πολλά βιβλία που έχει η Εκκλησία έχει και ένα βιβλίο το οποίο υπονομάζεται Κατανυκτικών Τριώδιων. Και διότι το Σάββατο το βράδυ από τον Εσπερινό της παραμονής, της αναγνώσεως, της παραβολής του τελώνου και φαρισαίου, το παίρνουνε από τη βιβλιοθήκη της Εκκλησίας και εν επισημότητη το μεταφέρουν και το πηγαίνουν στο αναλόγιο της Εκκλησίας, εκεί δηλαδή που ψάλουνε οι ψάλτες, και παραμένει εκεί ανοιχτό, από το οποίο διαβάζουν, από το οποίο ψάλουν, από το οποίο διδάσκουν μέχρι τη νύχτα της Αναστάσεως. Γι' αυτό λέμε ανοίγει το τριώδιο. Άνοιξε το βιβλίο δηλαδή, το τριώδιο. Από εκεί παίρνεται η ονομασία. Ο κόσμος βέβαια δεν ξέρει τι πάει να πει ανοίγει το τριώδιο. Ανοίγει το τριώδιο, πολλοί έχουν τη γνώμη, ανοίγει μια περίοδος που μας οδηγεί για καρναβάλι, που μας οδηγεί για ένα χορό. Και βλέπετε πόσες εξτροφικές εκδηλώσεις γίνονται τώρα. Άρχισαν ήδη, ακούω και από ραδιοφώνου. Βλέπω και στα φύλλα τα οποία ομιλούν για οργανώσεις χωρών. Αν κανείς θελήσει το βιβλίο αυτό, θα το διαβάσει λίγο-λίγο, θα βρει ότι μόνο για τέτοια δεν ομιλεί και μόνον αυτόν τον σκοπό δεν είχε. Εν τούτης όμως δημιουργήθηκε ένα αντίμα, μάλλον ένας αντιπερισπασμός. Γιατί? Για να μην προσέξει ο κόσμος την εσωστρέφεια που διδάσκει αυτό το βιβλίο. Αυτό το βιβλίο τον άνθρωπο τον γυρίζει στον εαυτόν του, πόσο ο κόσμος τον βγάζει τον άνθρωπο από τον εαυτόν του. Και αν θέλετε να αντιλαμβάνεστε τη σοβαρότητα των διδασκομένων, θα προσέξετε τι αντίδραση κάνει ο Σατανάς με τον κόσμο. Αν βλέπετε λοιπόν ένα γεγονός, ένα περιστατικό, ότι ο Σατανάς του δημιουργεί κατάσταση να πάρει την προσοχή του από εκεί, αυτό να καταλάβετε ότι είναι σοβαρό και πρέπει να βάλετε λιγάκι προσπάθεια να το προσέξετε. Αυτό λοιπόν το βιβλίο μένει ανοιχτό μέχρι τη νύχτα της Αναστάσεως. Τη νύχτα της Αναστάσεως, πρώτης Αναστάσεως, ή και ακόμη γράφει τα θέματα της Αναστάσεως, θα κλειστεί αυτό, θα αποσυρθεί εις την βιβλιοθήκη και τη θέση του θα την πάρει ένα άλλο βιβλίο της Εκκλησίας που λέγεται Πεντηκοστάριον, το οποίο μένει και αυτό ανοιχτό με τη σειρά του στο αναλόγιο της Εκκλησίας μέχρι τις Πεντηκοστής. Είναι εκείνο το βιβλίο που μας υπενθυμίζει τα γεγονότα μεταξύ Αναστάσεως και Πεντηκοστής. Από εκεί λοιπόν η ονομασία τριώδιων. Τώρα, γενικότερα αυτή η περίοδος χωρίζεται σε τρεις μικρότερες άλλες περιόδους, η οποία η κάθε μία βέβαια έχει το λόγο της και η μία προετοιμάζει την άλλη και η άλλη διαδέχεται την άλλη μέχρι που θα φτάσουμε στο Πάσχα. Η πρώτη περίοδος αρχίζει από τελώνου και φαρισαίου, Κυριακής πρώτη, και τελειώνει της Τυρινής, εκείνης της Κυριακής που εμείς τη λέμε τελευταία απόκριο, που και αυτό είναι ψέμα, δεν υπάρχει τελευταία απόκριο, η απόκριο είναι μία, τελευταία δηλαδή δεύτερη απόκριο δεν υπάρχει, είναι τυρινής εκείνη. Άλλωστε η λέξη λέγει από το κρέας, χαίρεται κρέας, χαιρετάει ο άνθρωπος το κρέας την ημέρα της αποκρέω και θα συναντηθεί μαζί του εφόσον υπάρχει η υγεία και προϋποθέσεις που του επιτρέπουν τη νύχτα της Αναστάσεως. Προσέξτε με, μη
σοκαριστείτε από λόγια και από περιστατικά που τυχόν δεν τα έχετε ακούσει, εγώ είμαι υποχρεωμένος να σας πω πόσο ύψος έχει ο Όλυμπος. Τώρα, πόσο εσείς θα μπορέσετε να τον ανεβείτε είναι δικό σας θέμα. Δεν έχω δικαίωμα να σας κρύψω το ύψος του. Λέγω ότι μέχρι εκεί φτάνει. Εγώ δεν τον μπορώ, φτάνω μέχρι τη μέση. Ο άλλος, ξέρω εγώ, 200 μέτρα, 300, ο άλλος προ του τέλους. Εγώ θα σας πω ακριβώς πως έχουν τα θέματα αυτά τοποθετημένα από την Αγία μας Εκκλησία, ανεξαρτήτως το τι μπορεί ο καθένας να εφαρμόσει από αυτά. Η δευτέρα περίοδος αρχίζει από την καθαράν λεγόμενη Δευτέρα, η οποία πρέπει να μετονομαστεί εις βρώμικη, την πιο βρώμικη Δευτέρα, γιατί λέγεται καθαρά, όχι ότι αυτή η Δευτέρα είναι διαφορετική, φοράει τα λευκά της την ημέρα εκείνη. Καθαρά είναι εάν οι άνθρωποι μείνουν καθαροί, μακριά από την αμαρτία και τη φαυλότητα, και δεν είναι καθαρά εάν οι άνθρωποι δεν μείνουν καθαροί. Εμείς την κάνουμε καθαρή, αλλά την κάνουμε την πιο ακάθαρτο. Γινόμεθα εξωστρεφείς, πάλιν εν αγνία. Τολμώ να σας πω και αυτής της εκκλησίας ακόμη. Διότι εγώ δεν ήκουσα ποτέ μου στην εκκλησία την ημέρα εκείνη να βγει ένας επάνω και να μας πει τι είναι εκείνη την ημέρα, τι αναμιμνήσεται η εκκλησία εκείνη την ημέρα που γίνεται τόσο θόρυβος, που γίνεται τόσο εξωστρέφεια, που καρναβάλι, βρωμιές, μασκαριλίκια κλπ. Ο άνθρωπος γίνεται κτίνος. Δεν βγήκε ποτέ. Μάλιστα κάποτε ευρέθηκα στο Βόλο την ημέρα αυτή και ομιλούσα. Και ομιλούσα στη Μητρόπολη. Και ήταν η Μητρόπολη συνδεδεμένη με το ραδιοφωνικό σταθμό. Και ενθυμούμε ο ψάλτης, διακεκριμένος ψάλτης, ο κύριος Χατζημάρκος, μεγάλο πρόσωπο, στο τέλος μπήκε μέσα στο ιερό και μου λέει, τι ήταν αυτά που μας απεκάλυψε σήμερα, εγώ 30 χρόνια ψάλω, τα ψάλω αυτά, μα δεν ξέρω τι λέγανε. Σήμερα κατάλαβα τι είναι. Και θα σας πω στη συνέχεια τη σοβαρότητα της ημέρας εκείνης. Εν πάση περιπτώσει, η δευτέρα περίοδος της όλης περίοδου αρχίζει από την καθαράν Δευτέρα και τελειώνει του Λαζάρου. Μεσολαβεί μία ανάπαυλα των βαΐων και αρχίζει το τρίτο μέρος της όλης περίοδου, που είναι η μεγάλη λεγόμενη εβδομάς, όχι σε ώρες, σε γεγονότα, ή εβδομάς των παθών. Και τελειώνει όλη η υπόθεση σε αυτή, όλο το έργο αυτό, τη νύχτα της Αναστάσεως, άμα τη αλεκτροφωνία, όταν λαλήσει ο πετεινός στις 12 περίπου, που γίνεται η Ανάσταση του Κυρίου. Από τώρα λοιπόν αρχίζει. Στην πρώτη λοιπόν περίοδο δε παρουσιάζει τα εξής γεγονότα. Διότι ο άνθρωπος πάντοτε αυτοδικαιώνεται. Αυτόν τον Άσο που σας έδειξα τον αφήνει στην άκρη, στηρίζεται στον εαυτόν, στα καλά του έργα, στην καλοσύνη του, στη μορφωσή του, στην ευγενιά του, και αυτό είναι πλάνη. Δεν σώζεται ο άνθρωπος με τα αγαθά του έργα μόνον, διότι τα αγαθά έργα, δράτω με τις ευκαιρία να σας πω, είναι οι αποσκευές ενός ταξιδιώτου, διότι και εμείς ταξιδιώτε είμαστε στον κόσμο τούτον, όπως είπαμε γρηγορότερα. Ήρθαμε για να φύγουμε και φεύγουμε για να μείνουμε. Ο θάνατος δεν είναι τέρμα που λέγουν ορισμένοι αυτής της ζωής, αλλά είναι η αρχή μιας άλλης ζωής, της οποίας ούκ έστε τέλος, αυτής έστε τέλος, οποιοσδήποτε και αν είναι. Θέλεις να είσαι ο Νάσης, γιατί νομίζουν ορισμένοι αν έχουν χρήματα θα μπορέσουν να αναβάλουν ή να αποφύγουν τον θάνατον. Θέλεις να είσαι Ποδοσάκης, θέλεις να είσαι Κάλλας, τι θέλεις να είσαι. Ό,τι και αν είσαι, μπροστά στον θάνατο είσαι μικρός. Λοιπόν, λάβε το σοβαρός υπόψη. Τα έργα του ανθρώπου είναι οι αποσκευές του ανθρώπου. Αλλά με αποσκευές κανένας ποτέ του δεν εταξίδευσε, μη έχουν και εισιτήριον. Οι αποσκευές λοιπόν δημιουργούν θέσεις
θέση εις τον παράδεισο, ουχή είσοδον. Εγώ παραδείγματι εδώ έχω ένα διαμέρισμα, ή εσείς έχετε ένα διαμέρισμα δικό σας, όμως δικό σας, που τον μπορείτε να το κάνετε ό,τι θέλετε και να μείνετε αιωνίως μέσα. Στην πύλη δεν σας αφήνουν να μπείτε, χρειάζεται μια άδεια για να μπείτε στην πύλη, για να έρθείτε στο διαμέρισμά σας. Αυτό είναι αυτός ο Χριστός, αυτό δημιουργεί στους καλούς ανθρώπους, με τα καλά τους έργα, με τις πολλές τους αποσκευές που ταξιδεύουν για την αιωνιότητα, έχουν ανάγκη και τους δίδει αυτό το εισιτήριο το λεγόμενο, διότι άνευ του Ιησού κανένας δεν μπορεί να πάει μέσα. Δεν υπάρχει έργο σωτηρία, δεν υπάρχει κόσμο σωτηρία. Αυτό είναι για τον παράδεισο, τίποτα από αυτά. Δεν περνάνε οι βεβαιώσεις του κόσμου. Στις ό,τι να πείτε για μένα δεν με κολλάζετε και ό,τι να πείτε δεν με σώζετε, αν εγώ δεν κάνω ό,τι πρέπει για τον εαυτό μου. Διότι για κάθε άνθρωπο υπάρχουν τέσσερες γνώμες. Μία να σας ενδιαφέρει. Εσείς για πρώτη φορά ακούτε, δημιουργείτε μία γνώμη. Δεν πρόκειται να σας ζητηθεί πουθενά. Αυτοί που με γνωρίζουν, που συνεργάζομαι μαζί τους, έχουν και αυτοί μία γνώμη για μένα. Περισσότερων πληροφορημένων της ειδικής σας. Δεν περνάει πουθενά. Η βεβαίωσή των. Η δική μου, η γυναίκα μου, τα παιδιά μου κλπ. Έχουν μια άλλη γνώμη για μένα που με ξέρουν από πιο κοντά. Ούτε αυτόν πρόκειται να του ζητηθεί. Εγώ αυτός έχω γνώμη για τον εαυτό μου που δεν τα ξέρουν πολλά πράγματα οι άλλοι. Ούτε εμένα πρόκειται να ζητηθεί η γνώμη. Τι λέει αυτός για μένα τώρα αυτή την ώρα. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό πρέπει να απασχολεί τον άνθρωπο. Καταλάβατε. Διότι λοιπόν ο άνθρωπος αυτοδικαιώνεται. Εγώ με εντάξει, δεν σκοτώσα κανέναν, δεν έκανα κανέναν, δεν αδίκησα κανέναν, ό,τι μπορούσα να κάνω. Όλα τέτοια ακούμε. Γι' αυτό ο Χριστός είπε την παραβολή των δύο αυτών, που ο ένας ο Φαρισαίος αυτοδικαιώνεται, παρουσιάστηκε με νηστεία, παρουσιάστηκε με εγκράτεια, παρουσιάστηκε με ελεημοσύνη. Θυμόσαστε τι είπε? Δεν πειράζω κανένα. Δεν είμαι μοιχός, δεν είμαι πόρνος, δεν είμαι κλέφτης, δεν είμαι τίποτα. Ούτε ως πέρα αυτός ο τελώνης. Από δεκατό ως ακτώ, με νηστεύω δύο φορές του Σαββάτου και. Κόπιασέ μου έξω, του λέει ο Χριστός, δεν μου κάνεις. Δεν κάνουν τέτοιοι για τον παράδεισό μου. Εδώ ο άλλος ο τελώνης, ο οποίος χτύπησε το στήθος του και είπε, ο Θεός ηλάσσι τίμη το αμαρτωλό. Άνθρωπος είμαι. Μα εν λόγω, μα εν έργο, μα εν έργο. Ημάρτησα. Σχόρεσέ με. Αυτός λέει κατέβηκε δικαιολογημένος, γιατί χρησιμοποίησε τον Θεό. Ο άλλος στάθηκε μόνο στα έργα του και τον απέκλεισε. Γι' αυτό έβαλε ως βάση όλης αυτής της περίοδου την παραβολή του τελώνου και φαρισαίου. Διότι δε υπάρχει εκδοχή. Ορισμένοι να πούνε, και εγώ λοιπόν εν διάφτη περιπτώσει, στο τέλος της ζωής μου θα χτυπήσω το στήθος μου, καλός είναι ο Θεός, θα του πω η λάση τίμη το αμαρτωλό, ή θα πω το μνηστητή μου που είπε και ο ληστής, και είμαι εντάξει. Δεν χρειάζεται ασφαλώς τίποτα άλλο, όπως βλέπω. Γι' αυτό έρχεται τη Δευτέρα Κυριακή και τοποθετεί την παραβολή του ασώτου Υιού. Που στην παραβολή του ασώτου Υιού δεν είναι ένα πρόσωπο, είναι δύο πρόσωπα, όπως και στην πρώτη παραβολή. Είναι και ο μεγάλος αδελφός, ο οποίος έμεινε έξω ο μεγάλος αδελφός, παρότι δεν εχάλασε ποτέ το χατήρι του πατέρα. Ένα παράξενο πράγμα. Εν αντιθέσει με τον άλλον, ο οποίος αντάρτησε, τα πέταξε, προσέβαλε τον πατέρα, έφυγε, τα σπατάλησε, διεφθάρει, έγινε χειροβοσκός, βρώμησε ο κόσμος από αυτό το Αρχαντόπουλο εν σχέση με την ώρα που έφυγε. Εν τούτης όμως, διότι μετενόησε, διότι επέστρεψε και είπε, «Είμαι ο Άρτορος του ουρανών και ενωπιών σου», τον απεκατέστησε, τον έβαλε μέσα και έφαγε από τον μόσχον των σιτευτών, που είναι ο Χριστός, που είναι η Θεία Κοινωνία που λέμε εμείς, και έγινε χαρά στον ουρανό που γύρισε αυτός, εν αντιθέσει με τον άλλον, ο οποίος ουκ ήθελε εισελθήν, εν το εγωισμό του. Ακούς, πήρες αυτόν μέσα, εγώ πρέπει να είμαι εδώ πέρα, έξω κι αυτός. Και λέει δύο παραβολές, η μία συμπληρώνει την άλλη, που υπενθυμίζει στους ανθρώπους μη επαναπαύονται μόνο στα έργα τους και λένε ότι δεν χρειάζεται τίποτα παραπέρα. Ούτε μπορεί να κολακεύεται ένας άνθρωπος να περιμένει χειροκροτήματα όταν κάνει κάτι που είναι υποχρεωμένο να κάνει. Αν μια πορτοκαλιά, για παράδειγμα, κάνει πορτοκάλια, θα τη χειροκροτήσουν με μπράβο κύριε πορτοκαλιά που κάνεις πορτοκάλια? Άμα δεν κάνεις, θα σε βάλουμε στο καζάνι. Είναι ο προορισμός σου να κάνεις πορτοκάλια. Είναι ο προορισμός μου να κάνω το καλό μες στο πλαίσιο των δυναμεών μου. Είτε λόγο είτε έργο. Μπορεί να μου το χειροκροτήσουν, ούτε να με βάλουν πάνω εκεί
στον πίνακα των ευεργετών ή των δωρητών, ή να με γράψουν στα φύλλα ως μεγάλο δωρητή ή ως μεγάλο ευεργέτη. Όχι, έχω υποχρέωση πηγαία να πράττω, να λέγω, να σκέπτομαι, να ενεργώ το αγαθό. Και μάλιστα για την εξυπηρέτηση του πλησίον και δια τη δόξα του Θεού. Διότι χριστιανός, ξέρετε τι είπα να πει, αγαπητοί μου, τίθιμη εις την υπηρεσία του άλλου. Αυτό είπα να πει χριστιανός. Τίθιμη εις την υπηρεσία του άλλου. Όπως ο Χριστός εκκένωσε τον εαυτόν του. Στον εαυτόν του δεν ήρεσε και ήρθε στον κόσμο. Και θυσιάστηκε για τον κόσμο, έτσι και ο κόσμος πρέπει να θυσιάζεται για τον κόσμο. Και τότε θα έχει τον ανάλογο μισθό του. Όταν λέγει λοιπόν τις δύο αυτές πρώτες παραβολές, έρχεται σαν να λέγει, εγώ προσέξετε, σας τα είπα. Θα σας κρίνω μίαν ημέρα, είτε το θέλετε είτε όχι. Διότι κάποτε θα ενωθούν, όπως ξέρετε, 8 χεριά και 8 πόδια, αν δεν έχουμε κανένα άλλο δυστύχημα στη ζωή μας, δεν ψηθούμε σαν μπριτζόλα σε κανένα αεροπορικό στίχημα ή στη θάλασσα δεν μας φάνε τα ψάρια. Αν πεθάνουμε ένα φυσικό θάνατο, θα ενωθούν 8 χέρια και 8 πόδια και θα μας πάνε εκεί που δεν θέλουμε να πάμε, που χτυπάμε ξύλο εμείς. Δεν θέλουμε να ακούμε. Θα πάμε, δεν μπορεί. Είτε γρήγορα είτε αργά θα φύγουμε, οποιοδήποτε και αν είμαστε. Μα και Ναπολέον να είμαστε, και Στάλιν να είμαστε, και εκείνη μεγάλη που είπα γρήγορα, θα περάσουμε από εκεί. Κάθε γεννητών και φθαρτών. Θα περάσουμε από εκεί. Θα σας κρίνω, λέει, μια ημέρα. Γι' αυτό την Τρίτη Κυριακή ακούομεν όσοι ακούομεν. Διότι έχουμε ότα. Και λέει, ο έχων ότα ακούει να ακουέτο. Εμείς τα έχουμε για ομορφιά τα αυτιά οι περισσότεροι. Δεν τα έχουμε να ακούομεν. Άλλο ακούω, άλλο υπακούω. Αν λοιπόν προσέξουμε, κάθεται και κάνει κρίση. Χωρίζει σε δύο μεγάλες κατηγορίες τους ανθρώπους, παραβολικός σε ερήφια και σε πρόβατα, και όταν θα έρθει προφητικός, γιατί είναι ένα κείμενο που είναι προφητεία και παραβολή. Και εκεί κατά αναλογία της αγάπης προς τον συνάνθρωπο και της συγγενείας προς τον Θεό, τοποθετεί τους ανθρώπους εις τον αιωνιότητα. Πορεύεστε εις τους μεν, δεύτε εις τους άλλους. Τους χωρίζει. Εγώ σας είπα τι πρέπει να κάνετε. Να μην έχετε την εμπιστοσύνη μόνο στον εαυτό σας ότι είσαστε καλοί άνθρωποι. Να είσαστε καλοί άνθρωποι, αλλά να είσαστε και χριστιανοί. Διότι εγώ είμαι αυτός που ήνοιξα τον παράδεισο εν σχέση με εκείνον που τον έκλεισε γρηγορότερα. Διότι δεν ξέρω αν προσέχετε, δύο πρόσωπα έγιναν αιτία καταστροφής του ανθρώπου, του θανάτου του ανθρώπου. Ο Αδάμ και η Εύα. Παρήκουσαν αυτοί. Δύο πρόσωπα έρχονται τώρα να παίξουν το ρόλο, να αναστηλώσουν ό,τι πρώτοι εκρήμνησαν. Ο νέος Αδάμ, ο Χριστός, και η νέα Εύα. Εκεί που η Εύα πρώτα έκαμε το δικό της, η Παναγία είπε «Ιδού η δούλη Κυρίου γεννητόμικα το ρήμα σου». Εκεί που ο Αδάμ έκαμε το δικό του, ο Χριστός έγινε υπήκουος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Έτσι οι δύο αυτοί ανεστήλωσαν ό,τι οι δύο πρώτοι είχαν κατακριμήσει. Τελειώνοντας λοιπόν την κρίση, κατά την ημέρα δε της κρίσεως, είναι και η αποκραίω. Μεσολαβεί μια εβδομάδα να φτάσουμε στην τελευταία κατά τους ανθρώπους απόκραιο ή την τελευταία Κυριακή της Τυρινής, που είναι το τέλος της πρώτης περίοδου, της όλης περίοδου του Τριωδίου και της αρχής της δευτέρας περίοδου του Τριωδίου. Αυτή η εβδομάς λέγεται της Τυρινής. Προσέξετε κάτι. Αφαιρεί από το σιτηρέσιον του ανθρώπου μόνο το κρέας. Επιτρέπει όλα τα παράγωγα του κρέατος. Πρώτη φορά γίνεται μέσα στον ενιαυτόν αυτό. Σ' άλλες φορές, όταν δεν τρώμε κρέας, δεν τρώμε και γάλα, δεν τρώμε και βούτυρο, δεν τρώμε και αυγό, δεν τρώμε και κάθε τι που απορρέει από το κρέας. Τώρα εδώ αφήνει όλα τα παράγωγα συν τον ιχθύν μέχρι τις ερχομένες Κυριακής. Γιατί την ερχομένη Κυριακή της Τυρινής, ξέρετε τι αναμιμνήσεται η Εκκλησία στα βιβλία της, αν ανοίξετε αυτό το τριώδιο, ξέρετε τι λέμε σας. Την έξωση του Αδάμ και της Εύας εκ του Παραδείσου. Δεν υπάρχει πιο αποφράση μέρα για τον ανθρωπότη. Το της Κωνσταντινούπολεως. Είναι αστείο να μιλάμε για τα λιθαρία. Της εξώσεως, της αποχωρήσεως του ανθρώπου από του Θεού. Δεν υπάρχει πιο αποφράση μέρα. Αν διαβάσετε δε τα κείμενα, τα εδάφια, τα τροπάρια,
του Εσπερινού και του Όθου, Σαββάτο και Κυριακή, θα κλάψετε απαραίτητος, όσο σκληροί και αν είσαστε, όσο και αν δεν έχετε σχέση με τα θέματα αυτά. Τόσο ραγίζουν την καρδιά του ανθρώπου. Γιατί εξώστη ο Αδάμ και η Εύα εκ του παραδείσου? Για ένα λάθος τους. Εις τι συνέχιτο αυτό το λάθος, τι έκαναν? Έφαγαν από ένα που τους είπε να μην φάνε. Είδαν ημέραν φάγεστε από του ξύλου, θανάτου αποθανείστε. Βλέπετε το περιβόλι αυτό? Παράδεισος παναπή κήπος. Βλέπετε το περιβόλι αυτό? Βλέπετε τον κήπον αυτόν? Είναι για σας. Έχει 1000 δέντρα μέσα. Θα φάτε από τα 999. Δικά σας. Αυτό μην το πειράξετε. Δι' αυτού του τρόπου θα μου δείξετε ότι εκτιμείτε ότι σας έφερα εκ του μειόντος εις το είναι, και ότι όλον αυτόν τον διάκοσμο και λοιπά τον έφτιαξα για σας. Όμως οι δύο δεν νίκουσαν. Συνετάχθησαν με το κτίσμα και όχι με τον κτίστην. Ο Σατανάς, είναι ένα άλλο θέμα μεγάλο αυτό, επόνταρε σε εκείνο που θέλει ο άνθρωπος. Τι θέλει ο άνθρωπος? Να ζει αιώνια, να γνωρίζει τα πάντα και να διοικεί η δυνατόν με ένα κουμπί τα πάντα. Όμως η αθανασία, η αιωνιότης και η παντοδυναμία είναι ιδιότητες του Θεού. Διότι όμως ο άνθρωπος δεν προέρχεται από όσες άλλες θεωρίες λέγουν οι άνθρωποι, αλλά είναι από τον Θεό και είναι ένας μικρός Θεός. Έχει σπερματικός μέσα αυτά τα τρία, το να είναι παντοδύναμος, παντογνώστης και παντοκράτορ, και πήγε ο Σατανάς και επόνταρε σε αυτό το θέμα. Αλήθεια σας είπε να μην φάτε τίποτα από αυτά? Όχι, λέει αυτή, δεν ήξερα από πονηρό. Από όλα δεν μας είπε να φάμε. Όνα από αυτό. Α, τώρα κατάλαβα, ναι. Ξέρετε γιατί σας το είπε? Για να μην γίνετε θεοί. Γιατί άμα φάτε από αυτό θα γίνετε θεοί. Τι άρεσε να γίνει? Γιατί για Θεός πάει ο άνθρωπος, για Θεόνι. Δεν χάνεται ο άνθρωπος, μην ακούτε τον κόσμο τι λέγει. Ο άνθρωπος όταν συλληφθεί στην ειδήν της μητρός του, μένει στην αιωνιότητα η ψυχούλα αυτή, έστω και η μαμά αν το πετάξω την εκέ. Δέστε το στο νου σας. Από τη στιγμή που θα γίνει η σύλληψη, όχι ημερών και μηνών, είναι ζωή, είναι ύπαρξη. Αν δεν είναι ζωή, άφησε το. Δεν τα αφήνεις, γιατί ξέρεις ότι είναι ζωή. Και θέλει να την ξυλώσει τη ζωή από εκεί πέρα. Γιατί σε ενοχλεί. Από τη στιγμή λοιπόν εκείνη ο άνθρωπος είναι στην αιωνιότητα. Και αυτό πρέπει να το καταλάβει και πρέπει να το προσέξει. Εν πάση περιπτώσει, έδωσε στη γυναίκα αυτή και στον άντρα αυτόν όλο το δικαίωμα να καταλάβουν την πτώση τους. Διότι, θυμόσαστε, κατηγόρησαν το Θεό και οι δύο. Εύα, Αδάμ μάλλον, γιατί το έκανες αυτό που σου είπα να μην κάνεις, να μην κόψεις, να μην φας? Όχι εγώ, Εύα, που μου έδωσες, εσύ δεν την έφτιαξες? Τέτοιος που είσαι, με πήρες το λαιμό σου. Εύα, γιατί το έκανες αυτό? Εγώ, όφης. Εσύ δεν το έφτιαξες? Εσύ πταίς. Δεν πταίω εγώ. Και οι δύο βγήκαν έξω. Και έφαγον, λέει, εξ αυτού και απέθανον. Τι πάνε πει θάνατος? Αποκοπή από την ζωή. Όσα φώτα είναι συνδεδεμένα με το ρεύμα έχουν φως, είναι ζωντανά. Τα άλλα είναι νεκρά, διότι απεκόπησαν. Αυτό κάνει η αμαρτία. Αμαρτία πάνε πει λάθος, αστοχία. Λοιπόν, τους είπε να μην το κάνετε, αυτοί το έκαναν. Αποτέλεσμα, εξώστησαν. Γιατί εξώστησαν? Διότι έφαγαν. Ξέρετε τι λέει ο Μέγας Βασίλειος? Η νηστεία εν το παραδείσο ενομοθετήθη. Την πρώτη εντολή έλαβε, λέει, ο Αδάμ, εκ του ξύλου μη φάγεστε. Και αν ενίστευε ο Αδάμ τότε, ούκανε δεόμεθα εμείς ταύτης της νηστείας. Μίαν, όλα δικά σου, λέγει, ένα όχι. Για να προπαιδεύσει λοιπόν τον άνθρωπο να καταλάβει τι δουλειά κάνει αυτός που έρχεται στο τέλος της περίοδου, τη Μεγάλη Παρασκευή, και ανεβαίνει σε ένα ξύλο και ανοίγει την αγκαλιά του, για να το καταλάβει, του κάνει αυτή την προπαίδεια της Εκκλησίας. Όλα δικά σου αυτή τη εβδομάδα. Πρόσεξε, μη γίνει σαν τον Αδάμ. Μπορεί να φας όλα τα παράγωγα του κρέατος, να φας ψάρια κλπ. Αυτό μην το τρως. Έτσι θα μου δείξεις ότι εσύ δεν ακολουθείς τον δρόμο του Αδάμ, που παρότι είχε τόσο άνεση να κινηθεί, εντούτοις όμως τη οδηγία του άλλου και τη απροσεξία τη δικιά του, αυτός έφαγε από αυτό που δεν έπρεπε να φάει. Αυτά που σας ομιλώ εγώ τώρα μέσα σε λίγα λεπτά είναι θέματα να τα μιλάμε 50 χρόνια. Αλλά απλώς το συζητώ για να δώσω
έτσι ένα μύτος στην υπόθεση, ένα άρωμα στην υπόθεση, πώς σκέπτεται η Εκκλησία. Γι' αυτό θυμάμαι κάποτε που ομιλούσα προ πολλών ετών επάνω στο θέμα αυτό και είπα ότι όσοι κατέλησαν κρέας την τυρινή αυτήν εβδομάδα ημάρτησαν σαν τον Αδάμ και την Εύα, γιατί αυτό κάμανε, όλα δικά σας πλην ενός, και αυτοί πήγανε για το ένα, για το απειγορευμένο το ένα, εφόσον έπρεπε είχαν όλη την άνεση να μην το κάνουν. Και έτσι τους φτάνει τους ανθρώπους στην Κυριακή που γίνεται η έξωση. Όταν γίνεται η έξωση σου, τα πετάξουν έξω, τι κάνεις, παίρνεις τα όργανα και χορεύεις, σε φτιάχνεις την καθαρά Δευτέρα και αφήνεις τον αετό, αυτό κάνεις, ή κλαις, ή πενθείς, τι κάνεις. Φόσον λοιπόν η Εκκλησία υπενθυμίζει την έξωση, που σας είπα γρηγορότερα, που δεν την ξέρουν ούτε οι ιερείς πολλές φορές, ούτε οι ψάλτες που μας τα διαβάζουν, μας τα ψάλουν αυτά, μπαίνει στη Δευτέρα περίοδο, η οποία περίοδος είναι περίοδος πένθους. Καθαρά Δευτέρα δεν πρέπει να ανοίξει παράθυρο. Οι άνθρωποι πρέπει να μείνουν μέσα, να κλάψουνε, διότι είτε το πιστεύουν είτε όχι θα βρεθούν αντιμέτωποι μίαν ημέρα με τον νομοθέτη. Μη πλανόμεθα. Αντί να είναι εσωστρεφείς, να μην κάνουν τρέλες, να μην μεθύσουν, να μην διαφθείρουν ούτε να διαφθαρούν. Να δείξουν ένα πένθος ότι πράγματι εμείς είμαστε χριστιανοί, απόγονοι του Αδάμ. Και κάποια μέρα θα βρεθούμε να αντιμετωπίσουν και εσύ μας θα δημιουργήσει όλα αυτά. Θα πρέπει κάπως συνετότερη να είναι η μέρα αυτή. Αν μάλιστα ένας άνθρωπος ζήσει λίγο συντηρητικά και θελήσει να πάει το απόγευμα της Δευτέρας που αρχίζουν τα μεγάλα εκείνα απόδειπνα τα οποία ομιλούν το Κύριε των δυνάμεων με θυμών γενού, θα πει πού ήμουνα τόσα χρόνια, οποιαδήποτε ζωή κι αν έκανε. Ας είτε το Βεντέτα, ας είτε στο Χολιγκούτ, ας μην είχε ακούσει τίποτα. Μια φορά να πάει να ακούσει αυτή την ακολουθία, όσο θηρίο και αν είναι, ας μην πιστεύει τίποτα. Θα πει ότι εδώ κάτι γίνεται, κάτι είναι. Ανακάτεψε το σύμπαν μέσα. Κοιτάζει να με αλλάξει. Αλλά δεν το εγγέφθη με αυτό ποτέ. Γυρίζουμε κουρασμένοι, μεθυσμένοι, διεφθαρμένοι και πάμε την Τρίτη στη δουλειά. Πώς περάσετε, δόξα σας Θεός καλά. Σοβαρά, περάσετε καλά. Μπορεί να μου πεις γιατί δοξάζεις τον Θεό. Πέρασες καλά, δεν πέρασες καλά. Αλλά καταδύσαμε σαν το σαλίγκαρο, ο οποίος όταν ψήνεται, τότε τραγουδάει. Έτσι είμαι θα εμείς σε αυτή την κατάσταση, καταλάβατε. Συνεχίζω. Αρχίζει λοιπόν, λέγω, η υπόθεση σε αυτή από την Καθαρά Δευτέρα. Η Καθαρά Δευτέρα είναι η πιο σκληρή. Η περισσότερο σκληρή. Έχει 5 Κυριακές, οι οποίες λέγονται Κυριακές των νηστείων. Να μου επιτρέψετε να σας πω, για όσους δεν έχετε ακούσει, το πώς νηστεύεται αυτή η μεγάλη Τεσσαρακοστή. Μόνον Σάββατο και Κυριακή λάδι. Βέβαια, ορισμένοι που εργάζονται, γυναίκες που θυλάζουν, άνθρωποι με επαγγέλματα διαφορετικά, βαριά, γέροντες, παιδιά έχοντα ανάγκη, αυτά με μια συμβουλή ενός διακριτικού καλού ιατρού και ενός πνευματικού θα πλαισιώσουν το σιτήρετο σώτον ώστε να μην κάνουν ζημιά, διότι η νηστεία είναι παθοκτόνος, όχι σωματοκτόνος. Δεν έχει σκοπό να στείλει τους ανθρώπους στα νευρολογικά κέντρα, ούτε στα σανατόρια. Σκοπόν έχει να αφοπλίσει τη σάρκα. Η σάρξ είναι ο υπαρίθμενα εχθρός της ψυχής του ανθρώπου, διότι αν θέλετε να το δοκιμάσετε, κάνετε μία τριήμερο νηστεία, ας το επιβάλλει ο γιατρός, δεν θα φάτε ούτε δεν θα πιείτε τρεις ημέρες, να δείτε τι γίνεται με το θέμα της σαρκός. Η σάρξ αφοπλίζεται και πηγαίνει στην άκρη. Όλα τα κέντρα, τα κακόφημα της διασκεδάσεως, τα night club, τα θα έκλειναν αν εκηρύτε το μία τριήμερο νηστεία. Αυτοί που έκαναν νηνεβείτε και έσωσαν την Νηνεβή. Εμείς το νομίζουμε την νηστεία για θάνατο. Όχι, είναι από αποτοξίνωσης. Επιτρέπεις το πάνκρεας, επιτρέπεις γενικά στα όργανα σου τα οποία δουλεύουν συνεχώς να ξεκουραστούν. Και αν θέλαμε να το βάζαμε στη ζωή μας ανεξαρτήτου θρησίας στην νηστεία,
Μεγάλο πράγμα είχαμε να ωφελήσουμε το σώμα μας. Βάλε Τετάρτη και Παρασκευή φρούτα μόνον. Να δεις πώς θα αισθάνεσαι. Να δεις τι φτιάχνεις αυτό το δέρμα. Τι φτιάχνεις αυτό το σώμα. Αλλά εμείς, διότι το έχει πει ο Θεός, δεν το δεχόμεθα. Αν το πει γιατρός, θα είμαστε με ριζόνερο ένα μήνα. Αλλά διότι το λέει ο Χριστός, έξω ο Χριστός. Έξω Ναζωραίος. Έξω Ναζωραίος. Αλλά θα μείνω εγώ και εσύ έξω αύριο. Για τον Ναζωραίος είναι αφεντικό. Διαφόρος αν έγινε άνθρωπος και αν έχετε τους εμπτισμούς τους δικούς μας από αγάπη προς εμάς, την οποία εμείς εκμεταλλευόμεθα, όπως εκμεταλλευόμεθα και στους γονείς μας, οι οποίοι κόπτονται πολλές φορές από πάνω μας και αποθνίσκουν για το χατήρι το δικό μας και εμείς τους απεμπολίζουμε, διότι τα μάθαμε από 5 χρονών όλα, εν το εγωισμό μας. Αυτό κάνουμε κατ' επέκταση και στα θέματα του Θεού. Η νηστεία αυτή, επαναλαμβάνω λοιπόν, είναι Σάββατο και Κυριακή, έχει μόνον έλεον. Μέσα στο διάστημα αυτό είναι και του Ευαγγελισμού. Είναι θεομητορική εορτή, έχει οψάριον. Ορισμένοι τρώνε και των βαΐων. Κανονικά έπρεπε να τρώγουν των βαΐων όταν του Ευαγγελισμού συμπίπτει μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα, που δεν τρώνε ψάρι, τρώνε λάδι μόνον τότε, και μεταφέρουν το οψάριο την ημέρα των βαΐων. Υπάρχουν επίσης 2 τριήμερα. Ένα στην αρχή, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, και ένα στο τέλος, Μεγάλη Παρασκευή, Μέγα Σάββατο, μέχρι τη νύχτα της Αναστάσεως. Αυτά τα τριήμερα, πολλοί και εδώ σας Αθήνας, και νέοι και νεάνιδες, και κύριοι και κυρίες, τα κάνουν, τα εφαρμόσουν. Δηλαδή, από την Κυριακή της Τυροφάγου το βράδυ, δεν τρώγουν τίποτα. Μέχρι την Τετάρτη που γίνεται η πρώτη προγιασμένη. Προσέρχονται και κοινωνούν. Άσιτοι. Όσοι δεν έχουν την δύναμη να κάνουν ολοκληρωτική νηστεία, γιατί νηστεία πάνε να πει ασιτία. Δεν πάνε να πει φαγητό, αλλαγή φαγητού. Δεν τρώγω μια μπριτζόλα και τρώγω 3 πιάτα φασόλια και μισή οκά ψωμί και πίνω και ένα κατοστάρι κρασί, αν πρόκειται περί ανδρών, γιατί βέβαια περί γυναικών δεν γίνεται αυτό. Δεν είναι αυτή η νηστεία αλλαγή τροφής. Νηστεία είναι σύνθετος η λέξη. Νηστεία, όχι τροφή. Αυτό πάνε να πει. Ορισμένοι όμως δεν το μπορούν ολοκληρωτικά. Άλλοι τρώνε ένα φρούτο, άλλοι τρώνε πίνουν ένα τσάι. Φεύγουν όμως, αποφεύγουν τη συστηματική τροφή και κάνουν ένα είδος σε αυτή νηστείας. Διότι η νηστεία είναι κάτι που ποικίλει κατά αναλογία του οργανισμού, της ηλικίας, της υγείας και ούτω καθεξής. Και υπάρχει και ένα, λέγω ακόμη, τριήμερο μέσα σε αυτή τη μεγάλη αυτή, Μεγάλη Παρασκευή, Μεγάλο Σάββατο, μέχρι τη νύχτα της Αναστάσεως. Πολύ δυστυχώς, το Μέγα Σάββατο, λέγουν, έγινε η πρώτη Ανάσταση. Και τρώγουν αυγά, τρώγουν κουλούρια, τρώνε άλλα διάφορα. Χαρίζονται τις κοιλίες των. Αυτούς όλους θα τους κρίνει η λαϊκή θεολογία. Που λέει το εξής. Όλα τα Σάββατα καταλύονται πλην του Μεγάλου Σαββάτου. Το ξέρουν όλες οι γιαγιές αυτό, όλος ο κόσμος. Όλα τα Σάββατα καταλύονται πλην του Μεγάλου Σαββάτου. Γιατί το Μέγα Σάββατο? Διότι ο Θεός είναι εν σαρκή στον Άδη. Και ο ίδιος είπε, ελεύσονται οι μέρες, όπου θα αρθεί ο νυμφίος αφημών, θα σας τον πάρουν τον νυμφίον και τότε νηστεύσατε. Η Μεγάλη Παρασκευή είναι υποδιεστέρα ημέρα του Μεγάλου Σαββάτου. Εμείς έχουμε ως αποκορύφωμα του πένθους τη Μεγάλη Παρασκευή. Λάθος. Τη Μεγάλη Παρασκευή, έστω και εσταυρωμένον, τον έχουμε τον Ιησού. Το Μέγα Σάββατο όμως μας τον παίρνουν τον Ιησού. Χάνεται ο Ιησούς μέχρι την άλλη μέρα της Αναστάσεως, που θα πάμε να τον βρούμε και να μας πει χαίρετε. Μεγαλύτερο λοιπόν πένθους είναι τότε. Και υπάρχει μάλιστα στα χαρτιά της Εκκλησίας, στα αποστολικά διαταγάς, το εξής. Όταν ένας άνθρωπος, χριστιανός, δεν μπορεί τις 2 ημέρες αυτές, Παρασκευή και Σάββατο, να τις κρατήσει νήστις, θα φάει την Παρασκευή, να κρατήσει τον εαυτό του, και δεν θα φάει το Σάββατο, θα νηστέψει το Σάββατο. Έτσι έχει. Τώρα, στις 5 Κυριακές αυτές των νηστιών έχει διάφορα διδάγματα. Στην 1η Κυριακή ομιλεί περί Ορθοδοξίας. Δεν είναι αρκετό ο άνθρωπος να πιστεύει. Αλλά σε τι πιστεύει? Πολλοί αν ερωτηθούν και σήμερα, πιστεύεις? Βέβαια πιστεύω.
Υπάρχει Θεός, δεν μπορεί να μην υπάρχει, έγιναν τυχαία αυτά. Πας τον άλλον πιο κάτω. Εσύ πιστεύεις? Βέβαια πιστεύω. Σε τι πιστεύεις? Βέβαια, κάποια ανωτέρα δύναμη θα είναι. Πας τον άλλον πιο κάτω. Εσύ πιστεύεις? Πιστεύω. Εκτός ορισμένων που σου λέει δεν πιστεύω. Παγιά τους, με χαρά τους αυτοί. Είναι άλλο θέμα, τα βρούνε παρακάτω. Με το Μανώλη. Εδώ ο άλλος. Εγώ πιστεύω σε ένα ανώτερο όν. Και εσύ, εντάξει. Εσύ πιστεύεις? Πιστεύω. Στον Χριστό πιστεύεις? Λέει βέβαια πιστεύω. Σαν πώς τον πιστεύεις αυτόν τον Χριστό? Ένα ή το ένας ψηλός άνθρωπος, ένας καλός άνθρωπος, ένας αναμορφωτής, ένας κομμουνιστής λένε άλλοι, ένας ξέρω εγώ. Όλοι αυτοί οι συλλήβδοι είναι για το υπόγειο. Ούτε ο Θεός σώζει, ούτε η ανωτέρα δύναμη σώζει, ούτε το ανώτερο όν σώζει, ούτε ο Χριστός έτσι που όταν σου πούνε ότι η Ανέστη, άντε μου πεις τώρα για Ανάσταση, όπως είπαν οι παππούλιδες μας στην Αθήνα όταν ο Παύλος μίλησε στην Πνίκα εδώ στην Ακρόπολη και μίλησε ότι ο Χριστός Ανέστη και τα τεάφτα, λέει ας μένει η δουλειά, θα τα συζητήσουμε άλλη φορά αυτά. Τόσο γύρω, τόσο αστείο τους φάνηκε το θέμα της Αναστάσεως. Άλλοι τους μιλές, ο Χριστός ήταν και Θεός? Ό, ήταν γιος μόνο της Μαρίας, όπως λένε οι Ιωχωβίτες, δεν ήταν και Θεός. Όλοι αυτοί πιστεύουνε, αλλά με τον τρόπο τους πιστεύουνε. Το θέμα δεν είναι αυτό. Εάν πιστεύεις στον Ιησούν, τον Εσταυρωμένον, τον Ναζαρινόν, σε αυτόν αν πιστεύεις. Γιατί αυτό σε κήρυξε βάπτισμα μετά την Αναστασή του. Πορευθέντες μαθητεύσετε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αυτό σε κήρυξε μετάνοια και εξομολόγηση. Λάβετε πνεύμα Άγιον. Αν την οναφείτε τις αμαρτίες αφίεται αυτής. Αν την οκρατείτε και κράτηντε. Αυτό σε κήρυξε θεία κοινωνία. Ο τρώγων μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα. Ενεμημένη καγώ εν αυτό. Και εγώ αναστήσω αυτόν εν δυσχάτη ημέρα. Εγώ αναστήσω αυτόν. Εδόθη μια εξουσία εν ουρανό και πηγή. Ώστε και ο Θεός το Χριστό θα μας δείξει. Εκεί θα πάτε. Με τον τρόπο του ο καθένας δεν σώζεται, αγαπητοί μου. Γι' αυτό ο άνθρωπος πρέπει, έχει ανάγκη από δύο κουπιά. Από ορθοπιστία και από ορθοπραξία. Πράττω ορθά, μα δεν πιστεύεις ορθά. Πιστεύω ορθά, μα δεν πράττεις ορθά. Όταν βάλεις τη βάρκα σου ένα κουπί που λέγεται πίστης και το τραβήξεις, τι θα κάνει η βάρκα? Θα γυρίζει γύρω γύρω. Αν βάλεις αυτό που λέγεται έργα και το τραβήξεις, τι θα γίνεται? Η βάρκα θα γυρίζει γύρω γύρω. Αν βάλεις και τα δύο και τα τραβήξεις, πού θα πάει η βάρκα? Θα πάει εμπρός. Αυτό χρειάζεται, αυτό το σωστό, όσο και αν το καταλαβαίνουμε, όσο και να μην το καταλαβαίνουμε, αυτό το σωστό χρειάζεται. Γι' αυτό ακριβώς την πρώτη Κυριακή, για να φτάσει σωστά πίσω σε αυτόν που άπλωσε τα σχήρα του, θα πιστέψει σωστά τι είναι αυτός. Ομιλεί περί ορθοδοξίας την πρώτη Κυριακή. Δευτέρα Κυριακή επιστρατεύει ένα μεγάλο πρόσωπο που λέγεται Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο οποίος αγωνίστηκε πολύ κατά των παπικών σε θέματα δογματικά. Τρίτη Κυριακή βγάζει το σταυρό στη μέση, τη σταυροπροστηρήσεως. Απέχει η Κυριακή αυτή από την αρχή προς το τέλος το ίμιση. Ελάτε να προστηνήσετε το σταυρό. Είναι άνεφε σταυρωμένο ο σταυρός. Σταυρωμένος είναι μέσα στο βάθος, στη Μεγάλη Παρασκευή. Να πάρετε δύναμη να πάτε προς τα εκεί. Και συνεχίζει Τετάρτη να έχετε τα δικά της. Την Πέμπτη Κυριακή των Ιστιών έχει ιδού ανελχόμεθα στα Ρωσόλυμα. Και προετοιμάζει τους μαθητάς κτλ. Και φτάνουμε στου Λαζάρου, που του Λαζάρου είναι μια υπόθεση Αναστάσεως και τοποθετεί μια ακριβώς εβδομάδα προ της κοινής Αναστάσεως. Αποτέλεσμα είναι μεσολαβού τελειώνει η πρώτη περίοδος, τελειώνει μάλλον η δευτέρα περίοδος ακριβώς. Αυτό που λέμε Μεγάλη Τεσσαρακοστή δεν είναι Μεγάλη Τεσσαρακοστή, είναι Πεντηκοστή. Η Τεσσαρακοστή τελειώνει του Λαζάρου και αρχίζει, προστίθεται η εβδομάδα των παθών, είναι επιπλέον η εβδομάδα των παθών. Μέσα στη μεγάλη αυτή δε τεσσαρακοστή γίνονται και οι προϊασμένες οι λεγόμενες. Δεν ξέρω αν έχετε προσέξει. Τι πάνε επί προϊασμένοι? Προϊασμένοι είναι μια υπόθεση που έχει προαγιαστεί. Το λέει η λέξη, είναι σύνθετος. Κατά το διάστημα της μεγάλης τεσσαρακοστής απαγορεύεται η Θεία Λειτουργία πλην Σαββάτου και Κυριακής.
διότι είναι χαρμόσυνο γεγονός η λειτουργία, η Θεία Λειτουργία που δίεται το ρόλο της Αναστάσεως και υπένθυμος η περίοδος και κατά συνέπεια δεν γίνεται η λειτουργία. Και διότι, μη σκανδαλιστείτε, δεν είναι αρκετό στο χριστιανό να κοινωνεί δύο φορές την εβδομάδα μόνον Σάββατο και Κυριακή, του βαστάζει έτοιμον θείαν κοινωνίαν προηγιασμένην στο αρτοφόριον της Εκκλησίας επάνω στην Αγία Τράπεζα και τη σερβίρει την Τετάρτη και την Παρασκευή στους θέλοντας να κοινωνούν τέσσερες φορές την εβδομάδα, τους αγωνιζομένους. Πού να το πιάσει ο άνθρωπος αυτό? Ξέρετε αγαπητοί μου, από την πρώτη εβδομάδα μέχρι του Θωμά πόσες φορές καλείται ο άνθρωπος να κοινωνήσει? 36 φορές. Και υπάρχουν άνθρωποι 80-90 ετών που δεν έχουν κοινωνήσει 36 φορές στη ζωή τους. Οι 5 εβδομάδες των νηστειών έχουν 5 Τετάρτες και 5 Παρασκευές, 10 γράφει. Έχουν 5 Σάββατα και 5 Κυριακές και 10, 20 γράφει. Λαζάρου 21, Βαΐων 22, Μεγάλη Δευτέρα, Μεγάλη Τρίτη, Μεγάλη Τετάρτη που έχει προγιασμένη 25, Μεγάλη Πέμπτη του δείπνου του μυστικού κλπ 26, Μεγάλη Παρασκευή δεν γίνεται, Μεγάλο Σάββατο 27, Πάσχα 28. Ολόκληρος η εβδομάση διακαινήσιμος από το Πάσχα μέχρι του Θωμά επιτρέπεται ανεξαρτήτου νηστείας και μάλιστα με κανόνα. Πόσο πας? 34-35 και του Θωμά 36. Δεν θα μπορέσεις να αλλάξεις τη φύση σου, την πονηρά φύση σου, την καθημερινώς ολισθήνουσα φύση σου. Δεν θα μπορέσεις αν δεν βάλεις τον Χριστό μέσα σου. Χριστός είναι αυτός που θα αλλάξει το αίμα του ανθρώπου, τη φύση του ανθρώπου, για να βλέπει διαφορετικά ο άνθρωπος. Διαφορετικά θα πηγαίνει πάνω στον κατηφόρο. Αυτά είναι τα περιστατικά της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Τώρα, Μεγάλη Δευτέρα, επιστρατεύει τον Ιωσήφ τον Μπάγκαλο, τον πουληθέντα ποτέ από τα αδέρφια του, τύπος του Χριστού. Την Τρίτη το βράδυ, Παρθένε μωρέ και μη μωρέ. Δίδαγμα αυτό. Την Τετάρτη, την υπόθεση της πωλήσεως του Χριστού και της γυναικός αυτής της πόρνης, η οποία έδωσε 300 τόσα δινάρια και έπλυνε τα πόδια του Χριστού και σώθη. Μεγάλη Πέμπτη, ο μυστικός δείπνος. Μεγάλη Παρασκευή, σταύρωσης και ταφή. Σάββατο, Πάσα σάρξ βρωτία σιγισάτο. Πένθος έχει καλύψει τα πάντα μέχρι τη νύχτα της Αναστάσεως που γίνεται η Ανάσταση. Αυτή είναι η περίοδος όλη που διδάσει τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Που διδάσεται στη Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Και έχει και ένα ακόμη. Το πρωτοστατούν πρόσωπο όλης αυτής της περίοδου είναι ο Χριστός. Αυτός έχει τα πρωτεία. Όμως ο Χριστός κάπου πάτησε. Χρησιμοποίησε μία κλίμακα. Πάτε καμιά φορά στους χαιρετισμούς της Παναγίας μας. Έχετε ακούσει που λέγει η κλίμαξη διείς εκατέβει ο Θεός. Είναι η Παναγία. Αυτή λοιπόν η Παναγία, η κλίμακα που χρησιμοποιήθη για να κατέβει ο Θεός στον κόσμο. Και αυτός ο Θεός πάλι που είναι κλίμαξ του ανθρώπου για να πάει ο άνθρωπος στον ουρανό. Γιατί ο Θεός έγινε άνθρωπος, είναι ο άνθρωπος ξαναγίνει Θεός. Ποθυνήν πατρίδα παράσχουμη παραδείσου πάλι ποιόν πολύτιμε, λέμε στην εκρόσιμα ακολουθία, μας λένε μάλλον στο κεφάλι μας. Ο άνθρωπος δεν είναι για τη γη, δεν είναι για την πλατεία αυτή του κλαθμόνος. Ο άνθρωπος είναι για το Θεό και θα επιστρέψει στο Θεό αν πολιτευτεί εδώ καλά. Αυτή λοιπόν την κλίμακα που είναι η Παναγία που έχει τα δευτερία εν σχέση με τον Χριστό που έχει τα πρωτεία, την τιμά η Εκκλησία μας με τις 5 Παρασκευές. 4 Παρασκευές παίρνει από ένα μέρος από τον ακάθιστον λεγόμενον ύμνων, ο οποίος είναι όλος δογματικός, όλος δογματικός, από το άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθενε πέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε μέχρι το «Ο πανίμνητε μήτερ» που λέει στο Ωμέγα. Και την Πέμπτη Παρασκευή όλους μαζί τους χαιρετισμούς εις τιμήν της Θεοτόκου. Ο άνθρωπος αν ήθελε όχι να τα παρακολουθήσει, απλώς να το πάρει αυτό το βιβλίο του Τριωδίου που γίνεται
τόσο κόκκινο πανί για τον σατανά και ξεσηκώνει τον κόσμο και τον κάνει εξώστρεφη και δεν τον αφήνει να γυρίσει μέσα του να ειδεί τον εαυτόν του. Γιατί ξέρετε, αγαπητοί μου, σχολέστε με αυτό που θα σας πω, ο άνθρωπος προσελεινώθη, ναι ή όχι? Ναι. Δεν προσδιώθη όμως ακόμα. Ο άνθρωπος που ξέρει σήμερα τι έγινε στη σελήνη και τι γίνεται, δεν ξέρει τι γίνεται 22 εκατοστά εδώ μέσα στην ψυχή του, μέσα στην καρδιά του. Δεν σας κάνει περιέργεια ότι ο Τελώνης λέει έτυπτε το στήθος του και έλεγε η λάση τίμη? Για δεν χτυπάς το κεφάλι σου, Τελώνη, δεν φταίει το κεφάλι. Ο νους είναι αργυρώνητος της καρδίας, είναι πληρωμένος. Αν η καρδία είναι διεφθαρμένη σκληρά, ο νους είναι δίκοπο μαχαίρι, φύγει από μπροστά του. Καθάρισε την καρδία να δεις πόσο ο νους θα λειτουργήσει σωστά. Πόσοι άνθρωποι έξυπνοι, πόσοι αδμορφωμένοι έχουν μπλεχτεί σε αμαρτίες σαρκικές και κοσμικές και έχουν εγκαταλείψει συζύγους και έχουν εγκαταλείψει παιδιά και έχουν εγκαταλείψει γονείς κλπ. Και έφυγαν προς τα πέρα. Διεφθάρει η καρδία τους. Εισήλθε ο σατανάς της αμαρτίας στην καρδία και εζάλισε το νου. Όταν η καρδία δεν στέκεται καλά, αποπνέει ένα όζον. Άμα ανοίξει κάποια συσκευή, μπορεί να πεθάνεις. Γιατί έχει ανθρακικό οξύ, έχει, ξέρω εγώ τι έχει. Κάτι, μπορεί να πεθάνεις. Έτσι και η καρδία είναι εκείνη η οποία ζαλίζει το νου και δεν μπορεί να εκτιμήσει τα πράγματα. Εφόσον δεν είχε μπει στην αμαρτία, ή το κατά πάντα νορμάλο άνθρωπος. Γι' αυτό λοιπόν λέγω, η Εκκλησία τα έχει τοποθετήσει τόσο όμορφα τα πράγματα, που αν θα ήθελε ο άνθρωπος, όχι λέγω να τα ψάλει και να κάνει, απλώς να τα μελετήσει, είχε να ωφεληθεί πολλά. Αυτά είναι εκείνα τα οποία συνιστούν την περίοδο και συνθέτουν την περίοδο αυτήν του Τριωδίου, που ο κόσμος την έχει για μια ευκαιρία να πηδήσει, να γλεντήσει, να ξεσκάσει όπως νομίζει. Πλησιάστε αν θέλετε χριστιανούς. Θα δείτε ότι νιώθουν μακάρια, δεν απασχολούνται, δεν τους φοβίζει τίποτα, δεν απασχολούνται με αυτά. Σαν να έχουν μια ασφάλεια, όπως έχει, αισθάνεται εκείνος που είναι ασφαλισμένος για την ασθενειά του, εν σχέση με έναν που δεν έχει ασφάλεια και τρέμει, μην αρρωστήσουμε, χαθήκαμε, θα βγούμε έξω, θα μας το πουλήσουν το καλύβι, τι θα γίνουμε. Εν αντιθέσει με τον άλλον που σου λέει ότι συμβεί, θα το αντιμετωπίσω, έχω μία ασφάλεια. Έτσι περίπου νιώθει ο άνθρωπος ο οποίος ήθελε να δει και τα πράγματα αυτά κάπως διαφορετικά. Δεν ήρθε ο Χριστός, αγαπητοί μου, να πικράνει τον άνθρωπο, να λυπήσει τον άνθρωπο και να μην δώσει του ανθρώπου αυτά που θέλει ο άνθρωπος. Όμως ο Θεός είναι σαν τη μητέρα, τη λογικιά, που το παιδί τη ζητάει το ψαλίδι και δεν το δίνει. Και αυτό χτυπιέται και κλαίει κλπ. Βρε μητέρα, δεν το αγαπάς το παιδί? Βέβαια, πώς δεν το αγαπά? Γιατί του δεν του δίνεις το ψαλίδι? Μα γιατί το αγαπώ και δεν του δίνω? Για θα βγάλει τα μάτια του, θα κόψει τα χέρια του. Ορισμένοι ζητούν πράγματα τα οποία δεν μπορούν να εκτιμήσουν πόσο άσχημα είναι κοντά τους και δεν μπορούν να τα διαχειριστούν, τόσο βάρος έχουν, που ο Θεός τους τα στερεί πολλές φορές για να τους βοηθήσει και δεν μπορούν να το καταλάβουν αυτό το πράγμα. Μη λοιπόν στερεωθείτε και επαναπαυθείτε γενικά στην καλοσύνη σας, την οποία διαβλέπω στο πρόσωπό σας ότι υπάρχει καλοσύνη μέσα στον άνθρωπο. Μη, αλλά με βάση αυτά που ακούσατε, που πολλές πιθανόν για πρώτη φορά να ακούσετε, αφήσετε στην άκρη σε ένα φάκελο των υπόψεων. Κάνετε τη ζωή σας όπως την νομίζετε. Επιστημονικός, ξέρω εγώ, κοσμικός, όπως την αισθάνετε. Δεν εκβιάζει ο Θεός, ως τι θέλει. Όλοι οι άνθρωποι εκβιάζουν. Θα το κάνεις αυτό, θα το κλείσεις, δεν θα μιλήσεις, δεν θα πολιτευτείς, δεν θα γράψεις μερίδα, δε. Θα τα λένε οι άνθρωποι. Ο Χριστός λέει ως τι θέλει. Μήπως θέλεις ξανά να με φτύσεις, εγώ είμαι έτοιμο να με φτύσεις. Μήπως θέλεις ξανά να με σταυρώσεις, εγώ είμαι έτοιμο να με σταυρώσεις. Όμως δεν θα μπορείς να μου πεις εν εκείνη τη ημέρα ότι δεν ήξερα. Όχι, άκουσες και δεν ήθελες. Ο Θεός δεν οδηγεί κανέναν στην αμαρτία, αλλά δεν εκβιάζει και κανέναν να γίνει καλός με το ζόρι. Διότι ο καλός δια της βίας ουκέστη καλός. Θέλει ο Θεός να συναντηθούν δύο θελήσεις. Αυτό θέλει πάντα σωθήνε και εις επίγνωση στην αληθεία σελήνη. Αλλά πρέπει να το θέλει και ο άνθρωπος. Είδατε την Παναγία μας. Δεν την εξεβίασε. Εκάθισε ο άγγελος εκεί. Πες μου και αυτό, πες μου και αυτό. Και τίποτα.
σπί. Ξέρεις, θα γίνεις μητέρα του Θεού. Όχι. Πώς είστε μη τούτο, είπε Ανδράου, γινώσκω πως το ένα, πως το άλλο, πως το άλλο. Μέχρι που η Δία είπε, ιδού ιδούλη Κυρίου, γεννητό μικρά το ρήμα σου. Έληξε η υπόθεση. Αυτό θέλαμε. Την υπογραφή σου. Να πεις το ναι. Ούτε εκβιάζει λοιπόν κανένα να γίνει καλός, ούτε οθεί κανέναν ο Θεός να γίνει καλός. Ο άνευ σου πλάσασε, ουδύνατε. Άνευ σου σώσεσαι. Μεγάλο πράγμα. Το αυτεξούσιο του ανθρώπου. Ξέρετε τι πάει να πει άνθρωπος για τον γενεώνα. Ανώτερος από το Θεό. Σε βλαστημώ, σε μουτζώνω, δεν σε πιστεύω, σε υβρίζω. Έξω Χριστέ. Και δεν του κάνει τίποτα ο Χριστός. Και τρώει και καλά, και πίνει και καλά, και γλεντάει. Να, αυτοί ούτε στην εκκλησία πάνε και έφαγαν. Και βλέπεις τη ζωή κάνουν. Λένε οι άλλοι. Καταλάβατε. Αλλά η αυλαία θα πέσει κάποια μέρα. Ο Θεός δεν είναι ανάπηρος. Δεν έχει ένα ποδάρι. Καλός ο Θεός, αγάπη. Και ποιος είπε ότι είναι κακός ο Θεός. Αλλά είναι και δίκαιος ο Θεός. Και η δικαιοσύνη του Θεού ενεργεί πέραν του τάφου. Δεν ενεργεί εδώ. Επήγατε καμιά φορά στην εκκλησία? Για κοιτάξτε μέσα στην εκκλησία, όλα έχουν ένα καντήλι και καίει. Έχει το καντήλι ο Χριστός, το καντήλι Παναγία, ο Τίμιος Πρόνσον. Για τραβάτε στο δεσποτικό να είτε, δεν καίει καντήλι. Γιατί δεν καίει καντήλι? Βάλτε λιγάκι λάδι στο Χριστό. Όχι. Εδώ είναι η κρίση του Θεού. Εδώ θα δικαστείτε και δεν υπάρχει έλεος. Και στο υπενθυμίζω. Στην ωραία πύλη τες πρεσβείες Θεοτόκου σώτερς όσων ημάς. Μετενόησε, εξομολογή σου και έλα να σου δώσω το σώμα μου, το εισιτηριό μου εδώ στην ωραία πύλη, γι' αυτό λέει και ωραία, για να περάσεις στον παράδεισο. Δεν θελήσεις να έρθεις εδώ, δεν μετανοείς, δεν παρακαλείς. Θα έρθεις στην κρίση μια μέρα. Και η κρίση δεν έχει έλεος. Δεν έχει αφήσει τίποτα. Είτε στα χαρτιά, είτε στα ντουβάρια. Είτε, τα πάντα ομιλούν περί της προσωρινότητας του κόσμου του και ομιλούν για τη δικαιοσύνη του Θεού. Αυτά είχα να πω σαν μια πρώτη δόση, όπως τα λέγαμε, και εξαιτίας αυτής της περίοδου, Θεού θέλοντος, ίσως επιτρέψει να μιλήσουμε και άλλα πιο πίσω. Ο σκοπός μου δεν είναι, επαναλαμβάνω, να εκβιάσω κανέναν. Απλώς είναι και δυστυχώς το ύφος μου που ομιλώ κάποτε με τόνων αυστηρών, αλλά ο τρόπος δεν είναι αυτός ο οποίος θα πρέπει να σας σοκάρει. Αν αυτά τα οποία λέγω είναι σωστά, κρατήστε τα και θέλετε. Εάν δεν είναι σωστά, απορρίψτε τα. Γι' αυτό άλλωστε γίνεται.